άσκηση η οποία είχε σχεδιαστεί πριν, είχε αρχίσει να σχεδιάζεται πριν 6 μήνες. Είχαμε πολλή δουλειά να κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το πρώτο σημείο ήταν η άσκηση επιχάρτου που έγινε στις 15 Φεβρουαρίου. Το δεύτερο είναι η άσκηση στο πεδίο που έγινε τη Δευτέρα και την Τρίτη. Και στη συνέχεια έχουμε την αποτίμηση σήμερα, την ενθερμό αποτίμηση, και μετά κάποιο χρονικό διάστημα θα έχουμε και την ψυχρό αποτίμηση της άσκησης. Από την άσκηση προκύπτουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Βεβαίως ήταν μια άσκηση που οργανώθηκε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, θα έλεγε κανένας. Έγινε αποδεχτή και από τους επιχειρησιακούς φορείς αλλά και από τον κόσμο. Θα πρέπει να πούμε ότι πάνω από 100.000 άτομα έλαβαν μέρος στην άσκηση αυτή. Ας μην ξεχνάμε ότι στην άσκηση έλαβαν μέρος και τα 1.000 περίπου σχολεία της Κρήτης. Έτσι λοιπόν η άσκηση έγινε αποδεχτή και από τον κόσμο. Οι επιχειρησιακοί φορείς ήταν αυτοί που ενθουσιωδώς πήραν μέρος στην άσκηση, μαζί με όλους βέβαια τους φορείς. Και βέβαια σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετείχαν στην άσκηση. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι δεν θα πούμε καμιά φορά ότι η άσκηση ήταν επιτυχής. Η επιτυχία αυτή μου θυμίζει άλλες περιπτώσεις όπου δυστυχώς μετά επιτυχής ασκήσης στον ελληνικό χώρο είχαμε τις πιο μεγάλες καταστροφές. Συνεπώς δεν κάναμε την άσκηση αυτή για να πούμε ότι είναι μια άσκηση επιτυχής, αλλά κάναμε την άσκηση για να καταδείξουμε ουσιαστικά τα θέματα, τα προβλήματα, τις παρατηρήσεις που έχουν απαντηθεί στην άσκηση, έχουν συναντηθεί στην άσκηση με στόχο να βελτιώσουμε όλα αυτά τα θέματα και να δομήσουμε ένα σύστημα πολιτικής προστασίας πολύ πιο αποτελεσματικό από ό,τι είναι σήμερα. Ολοκληρώθηκε η άσκηση μήνος 2024. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λέκα και όλους τους συνεργάτες, όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την άσκηση. Είδαμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει, όμως θα ήθελα να πω και τα συγχαρητήριά μου στις υπηρεσίες για το πραγματικό γεγονός που έγινε στον Αύτοθμο στα Χανιά, γιατί πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για αυτό το γεγονός το οποίο έγινε εκεί και είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εδώ όλοι αξιολογούμε όλα αυτά τα οποία προέκυψαν το διήμερο αυτό, γινόμαστε καλύτεροι και αυτό το οποίο είναι το πρωτεύον, να δούμε τα επιμέρους προβλήματα και την επικοινωνία μεταξύ μας για να λυθούν και μακάρι να μην γίνει ποτέ ένα τέτοιο μεγάλο ατυχές γεγονός. Φαντάζομαι πως και εσείς, κύριε Περιφερειάρχα, είσαστε θετικός στην δημιουργία ενός μόνιμου συντονιστικού, το οποίο θα είναι 24ωρο βάσης και θα έχει ως στόχο να φέρει κοντύτερα τις υπηρεσίες, έτσι. Υπάρχει αυτό και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ο σχεδιασμός για το Σκαλάνι, για να γίνει για όλη την Κρήτη ένα επιχειρησιακό κέντρο που θα είναι 24ωρο βάσεως. Για διάφορους λόγους έχει ατονίσει και δεν είχε προχωρήσει. Όμως σε μια συνεννόηση που είχαμε προθέσει με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, επανέρχεται και πάλι για να μπορεί να γίνουν 13 κέντρα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα είναι 24ωρο βάσεως και τα οποία θα δίνουν το συντονισμό, γιατί αυτό που χρειάζεται είναι ένας καλύτερος συντονισμός. Ποιος δίνει την εντολή? Γιατί δεν είναι το συντονιστικό της περιφέρειας της κάθε περιφερειακής ενότητας, είναι κάτι παραπάνω που πρέπει να δούμε. Άρα όλα αυτά τα επιμέρους θέματα, γινόμαστε καλύτεροι κάθε φορά, έχουμε δει σε πραγματικά γεγονότα, έχουμε δει εδώ σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο έχει τεθεί από πλευράς των Υπουργείων. Εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα θέματα από εμάς, όμως εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις ενέργειες. Κάντε μας και ένα σχόλιο για το πόσο δύσκολη αναμένεται η επόμενη περίοδος με τις πυρκαγιές. Δυστυχώς με την ανοβρία που υπάρχει και είδαμε το ξεκίνημα από την Ιερά Πέτρα που είχαμε 5 πυρκαγιές, θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, πρέπει όμως όλοι να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν γίνεται να ανάβουμε φωτιές και μετά να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Πρέπει λοιπόν η προσοχή όλων μας, η προσοχή σε όλες τις κομματερές στην Κρήτη, γιατί από εκεί έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Είμαστε σε μια συνεννόηση με όλους τους δημάρχους. Πρέπει όμως και ο κάθε πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες, να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Ουσιαστικά σήμερα η άσκηση ολοκληρώνεται. Ο στόχος που είχε τεθεί από την αρχή, που είχαμε θέσει ως περιφέρεια με την ομάδα σχεδιασμού, θεωρώ ότι επετεύχθη. Στόχος ήταν να μην κάνουμε μια άσκηση
πετυχημένη από την άποψη ότι θα πάνε καλά τα σενάρια για να πάρουμε καλή βαθμολογία. Στόχος ήταν να γίνει μια άσκηση στο οποίο θα δοκιμαστούν δυνάμεις, θα δοκιμαστούν και θα εμφανιστούν αδυναμίες του συστήματος, ώστε να μπορούμε να επανασχεδιάσουμε για να βελτιώσουμε στην πορεία τις ελλείψεις και τις όποιες αδυναμίες αναδείχθηκαν μέσα από τη διαδικασία αυτή. Ως Περιφέρεια Κρήτης έχουμε σε απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την προστασία των κριτικών αλλά και των επισκεπτών του νησιού. Η εντολή και η κατευθύνση του Περιφερειάρχη μας είναι αυτή και βάσει αυτή σχεδιάζουμε, συνεχίζουμε και προγραμματίζουμε και τα επόμενα βήματα. Πάγιο αίτημα είναι ότι χρειαζόμαστε ένα επιχειρησιακό κέντρο. Ελπίζω η πολιτεία να ανταποκριθεί και να χωρίσει τους σπόρους και να μπορέσουμε να επανδρώσουμε το επιχειρησιακό κέντρο για να είναι χρήσιμο σε οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση χρειαστεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους από τις εθελοντικές ομάδες, από τα σώματα ασφαλείας και τους υπηρεσιακούς τους δικούς μας της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι στάθηκαν από την πρώτη στιγμή για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.